Μπορεί το φαινόμενο να βαίνει προσεκτόνωση, ωστόσο και αύριο 5η στην Κρήτη η αφρικανική σκόνη στον αέρα θα είναι μια πραγματικότητα με μικρότερη ένταση, αφού από τη μια οι νοτιάδες φαίνεται να έκλεισαν τον κύκλο τους, από την άλλη έδωσαν σκητάλη σε δυτικούς ανέμους οι οποίοι καταγράφονται ήδη στο νησί. Τα πράγματα βαίνουν να είναι καλύτερα. Φαίνεται ότι οι νοτιάδε ολοκλήρωσαν τον κύκλο του και μάλιστα ιδιαίτερα ενισχυμένοι. Οι υψηλέ θερμοκρασίε και αυτέ με τη σειρά του ολοκλήρωσαν τι εντάσει τι θερμοκρασιακέ και έτσι από σήμερα Τετάρτη αναμένεται να έχουμε γενικότερα ένα καλύτερο σκηνικό του καιρού. Θα παραμείνει λίγο η σκόνη, τουλάχιστον όσον αφορά το οπτικό πεδίο και θα παραμείνει και αύριο Πέμπτη. Παρ' όλα αυτά, από την Παρασκευή θα δούμε γενικά την ατμόσφαιρα να καθαρίζει παντελώ, θα λέγαμε, από μεταφορέ σκόνη. Αύριο πέμπτη συγκεκριμένα εκτιμάται έθεριος καιρός και ηλιοφάνεια. Με ταυτόχρονη απομάκρυνση σταδιακά τη κόνη. Όσο για τη θερμοκρασία, αυτή φαίνεται ότι θα υποχωρήσει με το μέσο όρο τη υψηλότερη να φτάνει στου 21 βαθμού Κελσίου ή και να του ξεπερνά κατά τόπου λόγω τη έντονη ηλιοφάνεια. Τώρα αναμένεται ότι θα έχουμε γενικά πολύ καλύτερε καιρικέ συνθήκε. Η νεφωσή φαίνεται να απομακρύνεται, άρα θα έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι και πάλι από δυτικέ διευθύνσει, με την έντασή του να κυμαίνεται στα 4 με 5 μποφόρ και στα πελάγια δεν αποκλείεται. Και μέχρι και τα έξι με μεσηβρινέ ώρε, πάλι όμω εξασθενώντα το βράδυ τη Πέμπτη. Η θερμοκρασία υποχωρεί σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, θα λέγαμε όσον αφορά τι μέγιστε τιμέ, αφού κατά μέσο όρο θα κυμαίνεται γύρω στου 20 με 21 βαθμού Κελσίου. Αν και κατά τόπου, λόγω και τη ηλιοφάνεια, δεν αποκλείεται να είναι ελαφρά υψηλότερη, παρόλα αυτά όμω θα είναι στα επίπεδα εποχή. Μια καθαρότερη εικόνα από τον ουρανό τη Κρήτη φαίνεται ότι θα καταγραφεί την Παρασκευή, που πιθανότατα δεν θα θυμίζει σε τίποτα το διήμερο πριν, με θερμοκρασίε. Για την εποχή κανονικέ και μια καθημερινότητα που πάντω η σκόνη δεν θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Και για την Παρασκευή, ακόμα καλύτερο ο καιρό, οι άνεμοι από δυτικέ διευθύνσει αλλά θα είναι πιο εξασθενημένοι, η μεταφορά σκόνης πάβει πλέον να ισχύει, άρα πολύ πιο καθαρή η ατμόσφαιρα και η θερμοκρασία σε λογικά τη εποχή επίπεδα.